Θα πάμε στην Φανούλα την Αργυρού και στο Λονδίνο, καθώς εκεί ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης, και έκανε κάποια ομιλία. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή, κυρία Αργυρού. Καλή σας μέρα. Ναι, καλημέρα σας. Με χθες βράδυ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κύριος Χριστοδουλίδης, μίλησε σε αίθουσα της Βουλής των Κοινοτήτων, μια ομιλία την οποία διοργάνωσαν γι' αυτόν ο πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας μαζί με ομάδα Βρετανών βουλευτών. Ο κύριος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την έντονη ενόχληση της κυπριακής κυβέρνησης από τη στάση τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και ευρωπαϊκών χωρών, ειδικά ευρωπαϊκών χωρών, είπε, οι οποίες δεν στάθηκαν στο πλευρό της Κύπρου και δεν πρόσφεραν την αναμενόμενη υποστήριξη σε μια χώρα μέλος της Ένωσης, όταν μια άλλη χώρα υποψήφια για ένταξη η Τουρκία συμπεριφέρεται με τέτοιον τρόπο. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην επίσκεψη Αναστασιάδη στη Μόσχα, τόνισε τη βοήθεια που προσφέρει η Ρωσία στην Κύπρο τόσο στο Συμβούλιο Ασφαλείας όσο και αλλιώς. Μια χώρα στο μέγεθος της Κύπρου με 37% του εδάφους κάτω από τουρκική στρατιωτική κατοχή από την Τουρκία, είπε, δεν έχει την πολυτέλεια να γνωρίζει κανένα από τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο ρόλος της Ρωσίας είναι σημαντικός για την Κύπρο, ειδικά γιατί η θέση της, όταν συζητείται το Κυπριακό, είναι υποστηρικτική για την Κύπρο. Συζητήθηκαν το Κυπριακό, είπε, διμερείς συμφωνίες και η δέσμευσή μας για λύση μας οδηγεί να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα στη διάθεσή μας για να στείλουμε μηνύματα στην Τουρκία μέσω των εταίρων της. Και πρόσφατα η Ρωσία υπέγραψε, όπως ξέρετε, συμφωνίες με την Τουρκία. Υπογράφτηκε για συμφωνία, είπε, για στρατιωτική συνεργασία, αναβαθμίζοντας προηγούμενες, και αυτό έχοντας υπόψη ότι η ραχοκοκαλιά του στρατιωτικού εξοπλισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι από τη Ρωσία. Και είμαι σίγουρος, είπε, όλοι σας γνωρίζετε, γιατί ο εξοπλισμός της Κύπρου είναι εξ ολοκλήρου ρωσικός. Εννοώντας να πούμε το γεγονός ότι οι δυτικές χώρες δεν πωλούν οπλισμό στην Κύπρο. Παρόλη τη συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου, η Κύπρος παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην περιοχή, στον τομέα της ασφάλειας, και διατηρεί καλές σχέσεις με τους γείτονές της και υποστήριξε από την αρχή τη συμμαχία εναντίον του ISIS. Κλείνοντας, τόνισε ότι η οικονομική κατάσταση ανακάμπτει και τόνισε τις καλές προοπτικές στην εκμετάλλευση των θαλάσσιων δώρων της Κύπρου. Η ανέβρεση των υδρογονανθράκων στην ΑΟΣ μας, είπε, ευελπιστούμε να αποτελέσει μέσο ειρήνης, σταθερότητας και ενότητας στην Ανατολική Μεσόγειο για το κοινό καλό. Και σε ερώτηση όσον αφορά την Τουρκία, είπε ότι δυστυχώς δεν πρόκειται να συνενέσει για λύση αν δεν έχει όφελος, και αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Συμπατριώτης μας έθεσε την ερώτηση, έχοντας υπόψη ότι πολλοί στην Κύπρο απορρίπτουν τη δυσδομική δικοινοτική ομοσπονδία, πού βασίζεται ο κύριος Αναστασιάδης ότι μια τέτοια λύση που επιδιώκει θα έχει τον λαό μαζί του? Ο κύριος Χριστοδουλίδης είπε ότι η δυσδομική ξεκίνησε τη δεκαετία του 70. Τώρα η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε, και στην κοινή διακήρυξη της 11ης Φεβρουαρίου υπάρχει ειδική πρόνοια για λύση με ευρωπαϊκή διάσταση. Τώρα να σας πω και ορισμένα λόγια από αυτά που είπαν οι Βρετανοί βουλευτές που παρευρέθηκαν. Τέσσερις που έκαναν τοποθετήσεις, τρεις εργατικοί και ένας συντηρητικός. Καθένας με τη σειρά του υπογράμμισε ότι η Βρετανία δυστυχώς δεν έκανε ορθόφυλλη ως εγκύτρια δύναμη εδώ και 40 χρόνια. Δεν αντέδρασε εναντίον της Τουρκίας με κυρώσεις όπως το θέμα της Ουκρανίας εναντίον της Ρωσίας. Για τη συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία. Αλλά ούτε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, είπαν, ούτε και η Αμερική, και τόνισαν την έλλειψη ευθυνών εκ μέρους της Βρετανίας να βοηθήσει και ότι αυτό πρέπει να είναι ο στόχος τους. Στον οικονομικό τομέα, η Βρετανία έτρεξε να βοηθήσει αμέσως την Κύπρο, είπαν. Στο πολιτικό όμως υστέρησε πολύ και πρέπει να είναι έτοιμη να προσφέρει έμπρακτα, όχι βέβαια να επιβάλλει λύση, όπως τόνισε ο Ντέιβιντ Πάρος, αλλά για επανένωση της Κύπρου για το συμφέρον όλων. Ο Σεράλαν Μίρ διαρωτήθηκε γιατί να μην προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση ευρωπαϊκά στρατεύματα παρά να συνεχίζουν εκείνα των Ηνωμένων Εθνών. Έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναλάβει, είπε, ένα πιο ενεργό ρόλο. Δεν είναι μόνο στο θέμα της Ουκρανίας, αλλά και στο θέμα του Κουβέιτ. Ανταποκριθήκαμε διαφορετικά, όπως και η Αμερική. Τότε ο Κλίντον μας καλούσε να βοηθήσουμε την Τουρκία, υποσχόμενος ότι αυτή σίγουρα θα αλλάξει στάση. Αλλά δυστυχώς δεν έγινε τίποτα.
Αμφότεροι Τζιμ Σέριταν και Άλαν Μιλ αναφέρθηκαν στις βρετανικές βάσεις. Ο Τζιμ Σέριταν είπε ότι η Κύπρος έχει την καλοσύνη να μας προσφέρει διευκολύνσεις σε όλο το νησί και εμείς έχουμε υποχρέωση είτε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να αναγκάσουμε την Τουρκία να τερματίσει την παράνομη κατοχή και να αποφύγει τα στρατεύματά της. Ο Άλαν Μιλ εξέφρασε την απερίφραστη ευγνωμοσύνη της Βρετανίας, όπως είπε, για όλη τη συνεργασία στη σχέση με τις βάσεις, αλλά και την βοήθεια που προσέφερε η Κυπριακή κυβέρνηση στους Βρετανούς τραυματίες από το Αφγανιστάν και γενικά για όλα. Γι' αυτό είπε έχουμε υποχρέωση να κάνουμε περισσότερα. Κλείνοντας, Λάζαρε, να τονίσω όμως ότι εδώ περνούμε μια προεκλογική περίοδο και όλοι μπορούν να πούν ό,τι θέλουν. Το τι θα γίνει μετά τις εκλογές και με τη νέα κυβέρνηση είναι βέβαια άλλο θέμα. Βεβαίως θυμόμαστε τον Άλαν Μιλ στις εκδηλώσεις των μορφητών κάθε χρόνο εκεί στις αντικατοχικές τους εκδηλώσεις στον Αστρομερίδη. Ναι. Πάντοτε είναι φίλος της Κύπρου. Μάλιστα. Εδώ και χρόνια και ουσιαστικά βοηθούν όσο μπορούν, αλλά βέβαια να ξέρετε στο μέτρο του δυνατού, γιατί όλοι τους είναι ταγμένοι να υπηρετούν και τα βρετανικά συμφέροντα. Πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάνω απ' όλα. Καλώς. Καλημέρα σας.